Ωραία. Αφού συγκρατήσουμε σε αυτήν την ενότητα ότι ο στόχος της θεραπευτικής μας παρέμβασης είναι η πρόληψη της επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας, ο κ. Γιαννακόπουλος θα αναφερθεί στο ερώτημα αυτό που βλέπετε στην διαφάνεια. Υπάρχει θέση σήμερα, Στέλιο, στις ενδοσκοπικές τεχνικές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μια πρώτη της προσέγγισης του θέματος. Αυτές είναι οι μέθοδοι οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, οι ενδοσκοπικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση μιας στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Βάλτε ένα μεγάλο χ στα δύο πρώτα για να τελειώνουμε και κρατήστε τα δύο τελευταία και τελειώσαμε με αυτό. Η διαστολή με μπαλόνι δεν είναι θεραπευτική αντιμετώπιση, αγαπητοί συνάδελφοι. Όποιος κάνει διαστολή με μπαλόνι σε στένωση πυροτηρικής συμβολής, μάλλον κάνει ψυχοθεραπεία στον εαυτό του, θέλοντας να πιστέψει ότι κάτι κάνει. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Έτσι. Κανένα απολύτως νόημα. Ούτε στην πρωτοπαθή, ούτε στη δευτεροπαθή, ίσως. Το AccuSize πρωτοεμφανίστηκε για άπειρους ενδορολόγους, τότε που η ενδορολογία ήταν στα σπάργανα, το έβαζες μέσα και έκανες ακτινοσκοπικά τη δουλειά σου. Σήμερα που έχουμε την εμπειρία με τα ουρτυροσκόπια και με τη διαδερμική προσέγγιση, το AccuSize ουσιαστικά είναι παρελθόν. Επομένως, μιλάμε για την ουρτυροσκοπική ενδοπυελοτομή και την διαδερμική ενδοπυελοτομή. Θεωρητικά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις. Θεωρητικά. Υπάρχουν όμως κάποιες σχετικές αντενδείξεις. Και λέω σχετικές γιατί δεν απαγορεύεται να κάνει κανείς μια ενδοπυελοτομή. Απλά θα πρέπει να ξέρει ότι αν την επιχειρήσει εδώ, τα ποσοστά επιτυχίας του είναι σημαντικά χαμηλότερα. Και οι αντενδείξεις αυτές είναι, οι σχετικές αντενδείξεις είναι η μεγάλη υδρονέφρωση, το ποσοστό λειτουργίας του σύστοιχου νεφρού να είναι κάτω από 25%, το μήκος στένωσης πάνω από 2 εκατοστά, εξού και ανάγκη μιας ανιούσας ουρίτερο πυελογραφία, εάν πάτε να κάνετε ενδοπυελοτομή, και η ύπαρξη ενός έκτοπου αγγείου με ερωτηματικό. Το ερωτηματικό πώς προκύπτει. Όλη η ιστορία με τα έκτοπα αγγεία, που έκανε και την διχογνωμία για τα έκτοπα αγγεία να φτάσει στα ύψη, ξεκίνησε με αυτή τη δημοσίευση του Van Gang το 1994 στο Journal of Urology. Ο Van Gang βγήκε και είπε το εξής, ότι όταν έχω έκτοπο αγγείο, το ποσοστό επιτυχίας της ενδοπυελοτομής πέφτει σε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Δηλαδή είναι εξαιρετικά χαμηλό αν υπάρχει έκτοπο αγγείο. Χώρια από τον κίνδυνο της αιμορραγίας, υποτίθεται πως αν κόψεις ένα συγκεκριμένο σημείο, lateral όπως λέμε, στο πλάι δηλαδή, δεν θα φας αυτό το αγγείο ακόμα και αν υπάρχει. Όμως η επιτυχία της επέμβασης είναι πάρα πολύ χαμηλή εφόσον υπάρχει έκτοπο αγγείο. Αυτά έλεγε ο Van Gang τότε και ξεκίνησε όλη αυτή η διχογνωμία τι γίνεται με τα έκτοπα αγγεία. Υπάρχουν και άλλες μελέτες όπως αυτή εδώ πιο πρόσφατη που λέει ότι το αποτέλεσμα μιας ενδοπυελοτομής δεν έχει καμία σχέση με την παρουσία ή απουσία έκτοπου αγγείου. Όπως και να έχει, το έκτοπο αγγείο, αν σκοπεύετε να κάνετε ενδοπυελοτομή, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να έχει επιληθεί πριν προχωρήσουμε σε αυτή την επέμβαση. Λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα, μάλλον ψέματα, πριν πάω σε αυτό, να πούμε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας. Αυτά είναι τα ποσοστά επιτυχίας. 65 με 90 που δίνει η βιβλιογραφία στην πρωτοπαθή στένωση, στα παρθένα περιστατικά, αυτά που πρώτο χειρουργούμε, και στη δευτεροπαθή στένωση, αυτό που χειρουργήσαμε και απέτυχε, το ποσοστό είναι περίπου ίδιο, λίγο καλύτερο. Σε όλες τις μελέτες, αν συγκρίνετε αντίστοιχα αποτελέσματα, θα δείτε ότι η ενδοπυελοτομή για δευτεροπαθή στένωση έχει λίγο καλύτερα ποσοστά. Είναι λίγο καλύτερη. Ίσως γιατί έχει φύγει από τη μέση το δυσλειτουργικό τμήμα και απλώς πας και ανοίγεις ένα στενωτικό τμήμα, ένα πραγματικά στενωτικό τμήμα. Είναι μια εξήγηση. Ποια είναι τα προβλήματα της ενδοπυελοτομής όμως συνολικά? Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με την παρουσίαση, που, τη δική μου τουλάχιστον. Πάρτε την, αντιγράψτε την, μοιράστε την, βάλτε το όνομά σας. Όποιος μου κλέψει αυτή την εικόνα, λίμωνο του. Θέλω το copyright εδώ. Είναι η πιο ωραία ενδοπυελοτομή που έχω δει στη ζωή μου. Και είναι ο ίδιος νεφρός, προσέξτε τον λίγο να δείτε κάλικα προς κάλικα ότι είναι ο ίδιος νεφρός. Είναι μια καταπληκτική ενδοπυελοτομή. Δυστυχώς δεν είναι έτσι οι ενδοπυελοτομές. Τουλάχιστον δεν είναι έτσι όλες. Αυτή, ξαναλέω, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει ποτέ μου σε ενδοπυελοτομή. Ποια είναι τα προβλήματά της όμως, γενικά της ενδοπυελοτομής? Έχει σαφέστατα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας από την εμπελοπλαστική και αυτά τα αποδεχόμαστε έχοντας σαν αντίβαρο τη χαμηλή επεμβατικότητα. Με ερωτηματικό αυτό που είπα. Όχι χαμηλή επεμβατικότητα, αν το αποδεχόμαστε, το χαμηλότερο ποσοστό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται σε βάθος χρόνου. Και θα σας δείξω μία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο 2006. Το 2006, μία από τις καλύτερες μελέτες που θα βρείτε για στένωση πυροτηρικής στη βιβλιογραφία. Δεν θα βρείτε πολλές καλές μελέτες, λόγω της φύσης της πάθησης, ίσως. Δημοσιευμένη, παρακαλώ, από τη Mayo Clinic με senior author τον Segura, ο οποίος δεν ζει πια, ο οποίος είναι αυτός που, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο από τους άλλους, έκανε πιο δημοφιλή την διαδερμική ενδοπυελοτομή. Και μάλιστα με μια πολύ στανταρισμένη τεχνική, με τη χρήση ψυχρού μαχαιριδίου. Έχουν ένα follow-up εδώ περίπου 14 με 16 χρόνια. Το 1988 ξεκίνησε το πρώτο περιστατικό, μέχρι το 2004, 16 χρόνια follow-up.
16 χρόνια μάλλον έκταση μελέτης, με συγχωρείτε, με ένα μεγάλο follow-up περίπου της τάξης των 3,5 χρόνων, μέσος όρος. Και βλέπετε εδώ τις δύο καμπύλες. Εδώ είναι το ποσοστό free of failure, το να μην αποτύχει, το να είναι ελεύθερος της πάθης, να επιτύχει, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ είναι τα χρόνια. Κάθε δύο γραμμές αντιστοιχούν σε ένα χρόνο. Και δείτε λίγο την πυελοπλαστική που ως επιτοπλίστων περιελάμβανε ανοιχτά περιστατικά και τα τελευταία μόνο χρόνια, μετά το 2000, είχε λαπαροσκοπικά. Άρα είναι κυρίως ανοιχτά εδώ. Και από κάτω η καμπύλη για την ενδοπυελοτομή. Και δείτε ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο, στη δεύτερη γραμμή δηλαδή, έχουν μια διαφορά της τάξης του 20%. Δηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας της πυελοπλαστικής, ανοιχτής και λαπαροσκοπικής, είναι 20% καλύτερα ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούν τα χρόνια, βλέπετε ότι ναι, πέφτει λίγο και η πυελοπλαστική, αλλά πέφτει σαφώς περισσότερο η ενδοπυελοτομή. Και αν θέλουμε να το δούμε σε αριθμούς, 182 περιστατικά στην ενδοπυελοτομή, 185 στην πυελοπλαστική, πολύ καλή αριθμή για την πάθηση αυτή. Το follow-up, σας το είπα, είναι ικανοποιητικό follow-up για την πάθηση. Ικανοποιητικό, όχι το καλύτερο. Και βλέπετε εδώ το υπολογισμένο ποσοστό ελεύθερο, μάλλον ελεύθερο αποτυχίας, να το πούμε απλά, στα 3 χρόνια, στα 5 και στα 10. Βλέπετε, 63, 55, 41. Πέφτει και η πυελοπλαστική, αλλά σαφώς ο ρυθμός πτώσης της ενδοπυελοτομής είναι πολύ ταχύτερος. Συμπέρασμα. Θα σας πω κάτι που το είπα άλλη μια φορά στο προηγούμενο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Είμαι λίγο απογοητευμένος, γιατί και εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι, επενδύσαμε στην ενδοπυελοτομή. Είναι μια επέμβαση πολύ ενδοουρολογική, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Τεχνικά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και φαίνεται πως μάλλον κάναμε κακή επένδυση. Αν με ρωτήσετε σήμερα ποια πιστεύω ότι είναι η θέση της ενδοπυελοτομής, συνοψίζεται αυτά που βλέπετε πίσω μου. Σαν επέμβαση διάσωσης, έκανα μια πυελοπλαστική, ανοιχτή, λαπαροσκοπική, ρομποτική και απέτυχε. Η πρώτη επόμενη λογική σκέψη είναι η ενδοπυελοτομή. Με ποσοστά επιτυχίας καλύτερα από την πρωτοπαθή ενδοπυελοτομή. Και σαν μέθοδος σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις, και τα βασικά δύο κριτήρια επιλογής είναι τα δύο υπογραμμισμένα. Ασθενής μεγάλης ηλικίας και μεγάλου χειρουργικού κινδύνου. Και να σας δώσω και ένα όριο. Μέχρι τα 70 θα έκανα πυελοπλαστική. Από τα 70 και πάνω, σε ένα συμπτωματικό ασθενή που έρχεται με διάγνωση στένωσης πόσης, πιθανόν θα έκανα ενδοπυελοτομή και με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση, αν είχε και μικρού βαθμού διάταση, απουσία έκτοπων αγκίων και ίσως και μια συνοδό νεφρολιθίαση. Αυτά τα τρία δεν αποτελούν τα κριτήρια επιλογής. Το κύριο είναι αυτό και αυτό. Αν υπάρχουν και αυτά, με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα εκτελούσα μια ενδοπυελοτομή. Παρόλα αυτά, και παρότι το γεγονός ότι πιστεύω ότι η ενδοπυελοτομή φθήνει πια, ξεκάθαρα, εγώ θα σας δείξω ένα πολύ μικρό βιντεάκι με τους πολύ γρήγορους χρόνους, τους βασικούς χρόνους επέμβασης. Έχουμε δείξει εδώ στην Πορταριά τις προηγούμενες χρονιές ουρητηροσκοπικές ενδοπυελοτομές. Σήμερα θα σας δείξω μια διαδερμική ενδοπυελοτομή με λέιζερ. Έχουμε μπει στο νεφρό διαδερμικά, συνήθως από μέσο ή πάνω κάλικα, για να έχουμε καλή πρόσβαση. Βλέπετε, βλέπουμε προς τα κάτω την πυελοτηρική. Βάζουμε ένα μπαλόνι για να κάνει διαστολή. Δεν έχει καμία θεραπευτική αξία, απλώς διευκολύνει τους χειρισμούς. Είναι ένα τρίκ για να κάνει την περιοχή πιο ανοιχτή. Για να μπορείς να δουλέψεις καλύτερα. Καμία άλλη θεραπευτική αξία δεν έχει. Ο άρρωστος έχει το κεφάλι από εκεί, τα πόδια είναι από εδώ, είμαστε αριστερά. Αυτό είναι το πλάι του κορμιού του δηλαδή. Το σύρμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν θα φανεί το σύρμα, θα δείτε, δείχνει προς το κεφάλι του ασθενούς. Η τομή γίνεται στο πλάι του σώματος. Lateral, τελείως lateral. Και ξεκινάμε με ρυθμίσεις του λέιζερ γύρω στο 1,2 με 1,5, είναι καλά, και 10 Hz συχνότητα. 1,2 με 1,5 τζάουλ και 10 Hz. Υψηλή ενέργεια. Λέει. Υψηλή ενέργεια. Ναι, με 0,8 τζάουλ δεν πρόκειται να κόψει. Έτσι. Και αρχίζουμε και κάνουμε προοδευτικές κινήσεις. Προτιμώ να είμαι από έξω από τον ουρτήρα προς τα μέσα. Αυτή είναι η κίνηση συνηθισμένη. Στην ίδια, στο ίδιο κανάλι, διαδοχικά περάσματα κάθε φορά που όλο και βαθαίνουν. Με προσοχή, γιατί μπορεί καμιά φορά να δεις αγγείο. Να το δεις, να προλάβεις να το δεις. Ή να το κόψεις ελάχιστα. Πάντα η τομή επεκτείνεται και προς την πύελο. Δείτε λίγο στο βάθος, ήδη φαίνεται ουρητήρας, βλέπετε το κανάλι που φαίνεται στο βάθος. Η τομή πρέπει να επεκταθεί περίπου 1/100 προς την πύελο. Και να κόψεις βαθιά, να βγεις απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ένα τρίκ. Βάζουμε το στέν ενδοπυελοτομής, 7 φρένς στο κάτω μέρος, 14 στο φαρδί. Οι πιο πολλοί τελειώνουν εδώ. Εδώ θα σας πω ένα μυστικό που εφαρμόζουμε. Αφού βάλουμε το στέν, ξαναγυρνάμε πίσω. Πάμε και βλέπουμε τι μας έμεινε. Βλέπετε, δεν έχουμε βγει τελείως έξω. Παρότι νομίζουμε ότι κόψαμε βαθιά, υπάρχει ακόμα ιστός. Και πάμε εδώ με το λέιζερ και ξανακόβουμε. Αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο
Το χρησιμοποιούμε ευρέως όταν κάνουμε αυτή την επέμβαση. Σας το συνιστώ. Θα φάει και μερικές το στέρ, δεν την γλιτώνει, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι, μην σας τρομάζει η εικόνα αυτή εδώ. Σημασία έχει ότι με αυτό το τρίκ μπορείς να ξεκαθαρίσεις ένα ουρητήρα. Εδώ βλέπετε τον ουρητήρα κάτω. Μπορείς να κόψεις πραγματικά μέχρι έξω χωρίς να σου μείνει ούτε ίχνος ιστού. Και εδώ το extravasation που θα κάνεις μετά με την έχεις είναι δεδομένο. Έτσι, δεν με καμία φόλιο θα έχεις extravasation. Θέλω να δείτε λίγο το βάθος στον ουρητήρα εδώ. Φαίνεται ο ουρητήρας εκεί στο βάθος. Ένας ουρητήρας πραγματικά φαρδής, χωράει άνετα το stent. Εδώ. Εντάξει, φαίνεται ο ουρητήρας. Και αυτό είναι το χάσμα που προέκυψε. Μετά, βέβαια, ακολουθεί η τοποθέτηση της νεφροστομίας. Εδώ είχαμε κάνει δύο δρόμους για να πιάσουμε και μια πέτρα από σε μια άλλη θέση. Και θα δείτε, βέβαια, το extravasation, το οποίο έχει προκύψει από το acu-size. Επειδή ήταν τυφλή η διατομή, έπρεπε να δεις extravasation για να είναι ικανό το κόψιμο. Στις διατομές τις ενδοσκοπικές, αφού το βλέπεις πόσο βαθιά έχει πάει, το extravasation εδώ είναι δεδομένο, έτσι. Ευχαριστώ.